Ξέρω ότι στο παρελθόν έχετε μιλήσει για τα κακόσκημενα τα οποία είχατε διαπιστώσει για τις γραμμές του τρένου. Τι ακριβώς είχατε διαπιστώσει? Εμείς αυτό που είχαμε διαπιστώσει μετά από καταγγελίες που κάναν συνάδελφοι μας, οι οποίοι καθημερινά μετακινούνται στον άξονα Λάρισα Θεσσαλονίκη και αντίστροφα με το τρένο, έτσι, με δρομολόγια, δηλαδή σιδηροδρόμου, είναι ότι ακριβώς μιας κατάστασης απίστευτης δυσλειτουργίας, έτσι, ένα τελείωτο, να το πω λαϊκά για να καταλαβαίνομαστε, μπάχαλο στο σιδηροδρόμο του ΝΟΣΕ, να υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Να καταλάβετε δηλαδή οι συνάδελφοι κάθε μέρα καταναλώναν, εκτός από το χρόνο που θέλανε, ας πούμε, για τη δουλειά τους, το 8ωρό τους κτλ., πολλές φορές και 2 και 3 ώρες, λοιπόν, για τη μετακίνηση. Φανταστείτε τώρα και μια μετακίνηση από τη Λάρισα, δηλαδή μπορεί να πάει κάποιος στην Κατερίνη, που είναι λιγότερο, που είναι 1,5 ώρο με το τρένο. Και πού απέδιδαν αυτές τις καθυστερήσεις? Λοιπόν, καταρχήν, ότι το τροχαίο, ας πούμε, υλικό, λοιπόν, ήταν ασυντήρητο, ένα παλιό, παλί δηλαδή, ας πούμε, σειρμή, η οποία ήταν πάρα πολύ αργή, με ένα σωρό προβλήματα. Να φανταστείτε ότι ταξιδεύανε μέσα το χειμώνα, δηλαδή, ας πούμε, χωρίς θέρμανση, σε συνθήκες πανδημίας ο ένας στιβαγμένος πάνω στον άλλο. Στο γεγονός επίσης ότι ακριβώς λόγω της έλλειψης του προσωπικού, πάρα πολλοί ενδιάμεσοι σταθμοί που βοηθούσαν στο να ρυθμίζεται η κυκλοφορία με πιο εύρυθμο τρόπο και λιγότερο προφανώς χρονοβόρα, άρα λοιπόν και χωρίς καθυστερήσεις, είχαν κλείσει. Δεν υπήρχαν δηλαδή, ας πούμε, σταθμάρχες και δεν υπάρχουν δηλαδή για να λειτουργήσουν αυτοί οι σταθμοί, και επομένως κλείσαν. Και όλη η κίνηση συσσωρευόταν σε πολύ λιγότερους σταθμούς. Mm-hmm. Αυτοί ήταν ορισμένοι από τους λόγους οι οποίοι προκαλούσαν αυτή την τεράστια καθυστέρηση που υπήρχε στον χρόνο. Είχατε ακούσει και για το ότι δεν λειτουργούσαν κάποια φανάρια, κάποιες σημάνσεις στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της περιοχής σας? Βεβαίως, λοιπόν, τέτοιες συνέπειες λόγω και αυτής της κατάστασης, της έλλειψης προσωπικού, της έλλειψης συντήρησης δηλαδή σε όλη την υποδομή, και σε τέτοιου είδους πλευρές, όπως λένε, πολύ, με αρκετούς συναδέλφους που έχουμε μιλήσει, με εργαζόμενους δηλαδή, ας πούμε, στον ΟΣΕ, νομίζω τώρα σήμερα πάρα πολλά υπόθηκαν και πολλές πληροφορίες δόθηκαν και γι' αυτό, ότι υπήρχαν πάρα πολλές, ας πούμε, τέτοιες πλευρές, η οποία όμως δεν είναι, να το πω, μια κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά που έχει συσσωρευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Λόγω και της υποχρηματοδότησης που υπάρχει, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στο σιδηρόδρομο, και κυρίως λόγω της επιλογής της ιδιωτικοποίησης, γιατί όλα αυτά θεωρούνται κόστος. Να σας αναφέρω αυτό που σήμερα σημειωνόταν σε ανακοίνωση, λοιπόν, των σιδηροδρομικών, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έλεγε ότι απολυθήκανε 1.600 ελεγκτές διαβάσεων. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια. Τώρα και πολύ περισσότερο και σε μια πόλη όπως, για παράδειγμα, είναι η Λάρισα, που δεν έχουμε, όπως θα θέλαμε και θα ήταν το πιο ασφαλής τρόπος, υπογειοποίηση σιδηροδρομικής γραμμής, με πάρα πολλές διαβάσεις μέσα στην πόλη. Και ούτω καθεξής. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα δηλαδή τώρα, έτσι. Αυτοί οι υπάλληλοι ήταν υπάλληλοι της Hellenic Train ή ήταν του ΟΣΕ? Από όσο ξέρω ήταν, ας πούμε, του ΟΣΕ. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι, λοιπόν, από την ανακοίνωση. Αλλά θέλω να πω, λίγη σημασία έχει που είναι σε ποιο τμήμα, γιατί έχει πλέον, ας πούμε, κατακαιρματιστεί ο ίδιος ο οργανισμός του σιδηροδρόμου λόγω της ιδιωτικοποίησης. Η ουσία είναι ότι στην πράξη πραγματικά έχει πάψει, πώς το λένε, προκαλεί τεράστια προβλήματα, ας πούμε, στη λειτουργία του. Έτσι, με κινδύνους όσον αφορά την ασφαλή μετακίνηση του κόσμου που επιλέγει, ας πούμε, το τρένο, και είναι κυρίως λαϊκός κόσμος, γιατί μέχρι πριν κάποια χρόνια τουλάχιστον ήταν ένα φθηνό μέσο, ένα ασφαλές μέσο, που και αυτό ακριβώς λόγω αυτής της επιλογής πλέον έχει γίνει ένα πολύ πιο ακριβό
μέσω μετακίνησης και πλέον, όπως καταλαβαίνουμε λόγω και αυτού του τραγικού γεγονότος, δεν είναι πλέον ασφαλές. Και φαντάζομαι ότι οι πολίτες της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ ως μέσο μετακίνησης για την εργασία τους. Πάρα πολλοί δούλευαν και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και πηγαίνω ερχόντουσαν. Αυτό που λέτε είναι εκατοντάδες οι εργαζόμενοι, δηλαδή, και από αυτούς είχαμε κυρίως τις καταγγελίες για όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία μπορεί να μοιάζουν ένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό το τραγικό γεγονός που είχαμε, δηλαδή, σήμερα, να είναι εντελώς ανώδυνο, αλλά σίγουρα όμως είναι μια τροχιοδεικτική βολή, θα έλεγα, που δείχνει ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει πίσω από όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό εμείς λέμε σήμερα και για αυτό το συμβάν, για αυτή την απερίγραπτη τραγωδία, ότι δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, είναι ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που συνέβη ακριβώς λόγω ότι έχει συσσωρευτεί όλη αυτή η κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια. Και το ανθρώπινο λάθος όπου και όπως έχει συμβεί, αν έχει συμβεί λοιπόν, είναι απλά η θριαλίδα σε όλη αυτή την κατάσταση που την πυροδότησε. Μάλιστα. Εμείς αυτό έχουμε να πούμε, αυτό λέμε μέσα από την πείρα μας, μέσα από τα, πώς το λένε, από την εικόνα που έχουμε συγκεντρώσει, όχι σήμερα, αλλά και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσα από τις καταγγελίες για τους συναδέλφους μας. Μάλιστα. Θα προχωρήσετε σε κάποια άλλη καινούρια καταγγελία, κυρία Σκόκα? Θα προχωρήσουμε βεβαίως και θα προβούμε τώρα συγκεντρώνοντας και πιο καλά την όλη εικόνα σε σχέση με τα γεγονότα. Ούτως ή άλλως η ουσία παραμένει η ίδια και αναλύωτη σε σχέση με αυτά τα οποία σας ανέφερα και πριν. Δεν αλλάζει αυτό. Ίσα ίσα τα επιβεβαιώνει. Θα προχωρήσουμε και κυρίως θα δούμε και πρωτοβουλίες και δράσεις προκειμένου τι. Να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο πραγματικά και να αποδοθούν καταρχήν οι τεράστιες ευθύνες που υπάρχουν σε σχέση με αυτό το τραγικό γεγονός, εκεί που πρέπει να αποδοθούν δηλαδή, σε όσους έχουν κάνει την ανάγκη μας για ασφαλή μετακίνηση ένα εμπόρευμα και όσους λοιπόν ας πούμε βάζουν την ασφάλεια στη μετακίνησή μας σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου λοιπόν ας πούμε να κερδοσκοπούν. Αυτό θεωρούμε ότι είναι το βασικό πρόβλημα. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την επιλογή θα κινηθούμε απαιτώντας να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα που μέσα σε αυτά τα μέτρα είναι τι. Και να εστελεχωθεί ο σιδηρόδρομος για να λειτουργεί και να έχει ασφαλή ας πούμε μέσα και όλες οι προϋποθέσεις εκείνες που τις παρέχει σήμερα και η τεχνολογία και η επιστήμη ώστε είναι να είναι ασφαλής η μετακίνηση. Ακόμα και αν έχει συμβεί, όπως το λένε, και ένα ανθρώπινο λάθος. Αυτά μας έχουν ας πούμε, πει αυτές τις μέρες. Δηλαδή, πολύ περισσότερο σήμερα λέω που άνοιξε η βεντάλια τη συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή όμως όλα αυτά κοστίζουν ή μάλλον λογίζονται ως κόστος, που δεν θα έπρεπε να λογίζονται ως κόστος, και αυτό είναι το μεγάλο ας πούμε, ζήτημα. Λοιπόν, και αυτή κατά τη γνώμη μας είναι και υποχρέωση απέναντι σε ό,τι έχει ας πούμε, συμβεί σήμερα. Λοιπόν, σε σχέση με εμάς που είμαστε ας πούμε, φορείς, που εκπροσωπούμε δηλαδή κόσμο, εργαζόμενους, οικογένειες εδώ από την περιοχή μας. Μάλιστα. Κύριε Σκόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.